Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας. Σωστά. Είμαι πιστοποιημένη εκτιμήτρια του Υπουργείου Οικονομικών, αρχιτέκτονα στις σπουδές. Μάλιστα. Και είμαι και σύμβουλος εκείνης της περιουσίας. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, κύριε Αγκόγου, να πω ότι η αφορμή για να επικοινωνήσω με την κυρία Αγκόγου ήταν και όπως ψάχνω γενικά θέματα, είδα ότι εξελίσσονται κάποιοι πληστηριασμοί οι οποίοι προβάλλονται από εκτιμητές ακινήτων κτλ. Και θα ήθελα λίγο καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα σε αρκετές περιπτώσεις από εκτιμητές ακινήτων ή μεσίτες να προβάλλονται πληστηριασμοί, έχουν πυκνώσει οι πληστηριασμοί, έχει κάτι αλλάξει στην καθημερινότητα ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς? Γιατί το συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό ότι επίκειται ένα νέο κύμα πληστηριασμών, αλλά δεν ξέρω αυτό εσείς πώς το βιώνετε, που είστε επαγγελματικά στο χώρο. Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω διαπιστώσει κάποια αύξηση στον αριθμό πληστηριασμών, έτσι όπως το θέτεται. Νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε μια σταθερή ροή πληστηριασμών. Αυτό που συνέβαινε, αυτό συνεχίζει και συμβαίνει. Βέβαια, όλοι έχουμε ακούσει και περιμένουμε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει ένα κύμα πληστηριασμών μελλοντικά, αλλά ακόμα εγώ προσωπικά δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Η πρώτη κατοικία ακόμα προστατεύεται. Όσα σπίτια, όσα δάνεια είναι σε ρυθμίσεις προστατεύονται, ή όσα πρόκειται να μπουν σε ρύθμιση προστατεύονται, δεν τα βγάζουν σε πληστηριασμό. Δεν έχω διαπιστώσει εγώ τέτοια τουλάχιστον τάση. Συνεχίζουν ωστόσο κανονικά οι πληστηριασμοί που είναι μεταξύ ιδιωτών ή επαγγελματικών ακινήτων. Ένας εκτιμητής ακινήτων τώρα πώς εμπλέκεται στη διαδικασία των πληστηριασμών? Ένας εκτιμητής ακινήτων καλείται να εκτιμήσει την αγοραία αξία του ακινήτου που πρόκειται να βγει σε πληστηριασμό. Μάλιστα. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε και ένα... Υπάρχει και ένα σοβαρό, δεν ξέρω αν υπάρχει ηθικό σκέλος αυτή την ιστορία, δηλαδή ένας εκτιμητής ακινήτων ουσιαστικά θα είναι αυτός που θα αποφασίσει σε τι αξία θα εκπληστηριαστεί, θα εκκινηθεί ο εκπληστηριασμός ενός ακινήτου, και είναι αυτός που θα κρίνει τελικά πόσο αυτός ο πληστηριασμός θα καλύψει το χρέος ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι είτε στρατηγικός εγκοπληρωτής είτε να μην είναι στρατηγικός εγκοπληρωτής, και πόσο θα εξυπηρετηθεί το συμφέρον μιας τράπεζας. Ξέρω εγώ, έχετε τέτοια ηθικά, μπαίνετε σε τέτοιες ηθικούς προβληματισμούς, έχετε αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα στην καθημερινότητά σας? Κοιτάξτε, το κομμάτι των αποφάσεων που αφορά τράπεζες το κρίνουν άλλα κλιμάκια τραπεζών. Μάλιστα. Ο εκτιμητής δεν εμπλέκεται σε τόσο βάθος ή σε τόση λεπτομέρεια. Η δουλειά του εκτιμητή αρχίζει και ξεκινάει στο να εκτιμήσει την αξία του ακινήτου. Αντικειμενικά. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, το αν κάποιος χρωστάει, πόσα χρωστάει, αν καλύπτεται το χρέος του με ενδεχομένως τον πληστηριασμό ενός ακινήτου ή όχι, αυτά είναι θέματα τα οποία εξετάζονται από τους αρμόδιους. Μάλιστα, θα μπουν τραπεζικά καταστήματα ή σε όποιον εξετάζει την οφειλή. Δεν εμπλέκεται ο εκτιμητής σε αυτό το κομμάτι. Πάμε σε κάτι πιο πραγματικό τώρα. Λοιπόν, μιλάμε για την αγορά ακινήτων. Και μιλάμε για την αγορά ακινήτων σε μια περίοδο κατά την οποία μιλάμε για την σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Περάσαμε μια κρίση τεράστια σε ό,τι αφορά, και νομίζω ότι ο κλάδος της οικοδομής και του ακινήτου ήταν ένας από τους πρώτους κλάδους που επλήγησαν. Από τους πρώτους που επλήγησαν και από τους τελευταίους που θα ανακάμψουν. Μπράβο. Νομίζω. Και είναι αυτό ένα βασικό ερώτημα, γιατί ξέρουμε ότι στην Ελλάδα, ζούμε στην Ελλάδα, μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησίας, έτσι, στα ακίνητα, ιδιοκατοίκησης, μεγάλο το ποσοστό. Και παραδοσιακά η ελληνική οικογένεια βλέπει το σπίτι σαν μια επένδυση για το μέλλον, σαν καλύτερο για την τράπεζα. Σωστά. Την τελευταία 12 ετία, αυτές οι επενδύσεις για πάρα πολύ κόσμο, για τη μέση οικογένεια, πήγανε λίγο στο βρόντο. Και το ερώτημα είναι, από τη δική σας εμπειρία και όπως εκτιμάτε την αξία των ακινήτων με τα οποία ασχολείστε, με τι ρυθμό βλέπετε να ανακάμπτει η πραγματική αξία των ακινήτων και σε τι χρόνο οι επενδύσεις αυτές που έχουν κάνει όλες αυτές οι οικογένειες στην Ελλάδα, τα σπίτια που αποκτήσαμε πριν 10, 12, 15, 20 χρόνια, θα ανακτήσουν την αξία που θα έπρεπε να έχουν με βάση τη φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Λοιπόν, κοιτάξτε, είπατε κάποιες μαγικές λέξεις. Την αξία που θα έπρεπε να έχουν. Μπράβο.
Οι αξίες των ακινήτων πρώτης κρίσης, εκεί συμπλήν γύρω στο 2005, είχαν φτάσει και είχαν αγγίξει κάποια νούμερα τα οποία ξεπερνούσαν, κατά την άποψή μου, την πραγματικά την αξία που θα έπρεπε να έχουν. Και τι εννοώ? Με βάση τα οικονομικά στοιχεία των πολιτών της Ελλάδος, τους μισθούς κλπ, είχαν φτάσει σε κάποια νούμερα εξωπραγματικά, σε πολλές των περιπτώσεων. Άρα δεν θεωρώ ότι εκείνες ήταν πραγματικά οι αξίες που θα έπρεπε να έχουν τα ακίνητα, στην Ελλάδα μιλώντας πάντα. Αν συζητήσουμε τώρα, δηλαδή αν πάμε να συζητήσουμε για να αγγίξουμε εκείνα τα νούμερα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να ξαναπιαστούν, να το πω έτσι απλά, ή να προσεγγιστούν, και κατά πόσο είναι και σωστό να ξανανεβούμε σε εκείνες τις τιμές που ήταν εξωπραγματικές σε πολλές περιπτώσεις. Μία όμως κανονικότητα και μία λογική αναμενόμενη αύξηση των ακινήτων ήδη τη βλέπουμε να συμβαίνει. Από το 19 ήδη σιγά σιγά έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν τα ακίνητα, το 20 πολύ περισσότερο και το 21. Είμαστε σε μια σταθερά ανωδική τροχιά, με μικρά σταθερά βήματα, η οποία, αν δεν είχαμε και την επιδημία του κορονοϊού, πιστεύω ότι θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Έχει βάλει ένα φρένο όλη αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό και στην κτηματαγορά, όπως και σε όλη την οικονομική ζωή της χώρας. Και όχι μόνο της χώρας, διεθνώς. Ναι. Άρα σίγουρα θα ανέβουν κι άλλο οι τιμές. Ναι. Αναμένουμε δηλαδή να ανέβουν κι άλλο οι τιμές των ακινήτων. Δεν μπορώ να ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να αγγίξουμε ποτέ τις τιμές του 2005. Πόσο τις 100, αν θέλαμε να το μεταφράσουμε αυτό σε επί τις 100 αναλογία, πόσο τις 100 παραπάνω από την πραγματική αξία είχαν φτάσει οι τιμές των ακινήτων, λέτε τότε? Δηλαδή αυτό το καπέλο που ουσιαστικά λέτε ότι είχε μπει. Είχαμε φτάσει σε μια υπεραισιοδοξία, ας το πω έτσι. Εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα. Μια υπεραισιοδοξία που κατέβαλε όλο τον κόσμο. Και οι τιμές βλέπαμε με ανατρίμηνο να αυξανόταν. Νομίζω ότι σε πολλές των περιπτώσεων, γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα σε ένα κουβά, ας πούμε, όλα τα κίνητα ανά τη χώρα, αλλά σε πολλές των περιπτώσεων νομίζω ότι είχαν τάσει σε υπερβολή. Δεν ήταν λογικά νούμερα όταν φτάναμε να μιλάμε για κάποιες χιλιάδες ευρώ σε ένα συμβατικό διαμέρισμα, σε έναν δρόμο συνοικιακό, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο, καμιά ιδιαίτερη θέα, καμιά ιδιαίτερη κατασκευή, και να έχουμε τιμές οι οποίες ανταποκρίνονταν σε πολυτελή κατασκευή, ας το πούμε έτσι. Και μη ανακαινισμένο κάποιες φορές, έτσι. Αυτό είναι σημαντικό. Και μη ανακαινισμένο κάποιες φορές. Σωστά, σωστά, σωστά. Τώρα αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι έχουμε μια αύξηση περίπου της τάξης του 9 με 10% σε σχέση με πέρσι. Για να σας δώσω να καταλάβετε για Θεσσαλονίκη. Τα ενίκια έχουν ανέβει πάρα πάρα πολύ και αναμένεται αναλογικά να ανέβουν κι άλλο. Αλλά αρχίζει και εξορθολογίζεται όλη η ιστορία. Ορίστε, συγγνώμη. Αρχίζει και εξορθολογίζεται όλη αυτή η ιστορία. Αρχίζει και εξορθολογίζεται, γιατί οι τιμές μέσα στη δεκαετία της βαθιάς κρίσης που περάσαμε, οι τιμές είχαν πέσει πολύ κάτω. Είχαμε πάει στο άλλο άκρο, θα έλεγα. Δηλαδή από τις πολύ υψηλές φτάσαμε και αγγίξαμε πολύ χαμηλές τιμές, που επίσης δεν ήταν σωστές. Αδικούσαν τα ακίνητα. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο εξορθολογισμού. Αναμένεται να ανέβουν κι άλλο. Ελπίζω προσωπικά να μην φτάσουν σε υπερβολές όπως το 2005. Αυτό είναι η δική μου θέση. Γιατί θα κάνουμε πάλι έναν άσχημο κύκλο μετά. Σωστό. Ελπίζω να ανέβουν τόσο όσο να φτάσουν σε μια λογική. Αυτό αντιλαμβάνεσαι, δεν θα τα ακούει πολύ ευχάριστα αυτός που, ξέρω εγώ, πριν 15-20 χρόνια αγόρασε ένα σπίτι με 60 εκατομμύρια τότε, ας πούμε. Ναι, και εγώ αγόρασα σπίτι τότε, το 2005. Και το πλήρωσα ακριβά. Και εγώ το 2001. Η αλήθεια είναι όμως, επειδή θέλω να είμαι έτσι πολύ ρεαλίστρια, προφανώς δεν θα μπορέσω να αγγίξω την αξία στο ακίνητό μου, αυτή που πλήρωσα το 2005. Είναι όμως πολύ σημαντικό να μην είναι καταρακωμένο το ακίνητο, να μπορώ να μιλάω με σωστά νούμερα εξορθολογισμένα, να μπορώ να το πουλήσω ή να το νοικιάσω σωστά, να λαμβάνω ένα καλό εισόδημα εφόσον το νοικιάζω, μια καλή απόδοση, που πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Τα ακίνητα για μένα είναι μια πηγή εισοδήματος και μια επένδυση που ποτέ δεν χάνεις μακροπρόθεσμα. Δεν πρέπει να βλέπουμε το σήμερα και το αύριο μόνο, πρέπει να το εξετάζουμε σε ένα βάθος τουλάχιστον δεκαετίας. Ο δικός σας ρόλος
στη διαδικασία της μεταβίβασης ακινήτων. Δηλαδή, ο ρόλος όχι ως μεσίτη, ως εκτιμητή. Ως εκτιμητή. Ναι. Ο ρόλος ενός εκτιμητή ακινήτου, μιας εκτιμήτριας ακινήτων. Πόσο καταλυτικός μπορεί να είναι στην ορθολογική αξία μιας μεταβίβασης και κατά πόσο, δηλαδή, πόσο συμφέρει έναν αγοραστή ή έναν πολιτή να απευθυνθεί. Γιατί, εντάξει, φαντάζομαι ο αγοραστής περισσότερο, γιατί ο πολιτής θα βάλει την τιμή που θέλει. Έτσι. Έτσι. Πόσο συμφέρει και πόσο είναι και πόσο συμφέρει. Πόσο τον συμφέρει και πόσο συμφέρει να απευθυνθεί σε έναν εκτιμητή ακινήτων. Σωστά. Θα σας πω. Καταρχάς, θεωρώ ότι τόσο ο πολιτής όσο και ο αγοραστής θα έπρεπε να απευθύνονται σε έναν πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων. Τονίζω τη λέξη πιστοποιημένο σε αυτή την πρόταση. Πώς είστε, παρένθεση, πώς είστε. Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές είμαστε γύρω στους, στο Υπουργείο, 746 είμαστε εγγεγραμμένοι. Ναι. Είμαστε εκτιμητές και στα οικοδομικά και σε μηχανολογικά και σε άλλα πιο ειδικά αντικείμενα. Αν κανείς ανατρέξει στην σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, μπορεί να βρει το σύνολο των πιστοποιημένων εκτιμητών και ανάλογα με την ειδικότητα να επιλέξει, ανάλογα με το αντικείμενο που θέλει να εκτιμήσει. Θεωρώ ότι τόσο ο πολιτής, προκειμένου να προσδιορίσει μια σωστή τιμή στο ακινητό του, δηλαδή ούτε χαμηλή, αλλά ούτε και υπερβολικά υψηλή. Γιατί η υπερβολικά υψηλή τιμή δεν θα τον οδηγήσει κάπου. Απλά θα καθυστερήσει να πουλήσει το ακινητό του, σας το λέω από την εμπειρία μου. Μπορεί να ζητάει κάποιος ένα ποσό το οποίο θεωρεί ο ίδιος ότι είναι σωστό ή τόσα του λείπουν, όπως λέμε λαϊκά. Μπράβο. Αλλά δεν θα το πιάσει στην πράξη, στην αγορά. Αυτό τι θα φέρει? Θα φέρει 3, 4, 5 μήνες καθυστέρηση στην πώληση. Τι σημαίνει αυτό σε μετάφραση? Απώλεια κεφαλαίου. Ναι. Τα χρήματα τα οποία θα μπορούσε να τα έχει πάρει, τα σωστά χρήματα τα οποία θα μπορούσε να τα έχει πάρει 4, 5, 6 μήνες πριν, θα καθυστερήσει να τα λάβει και θα μπει και άλλος ανταγωνισμός μέσα στο παιχνίδι του. Αυτό σε ό,τι αφορά τους πολιτές. Σε ό,τι αφορά τους αγοραστές, το θεωρώ απαραίτητο, προκειμένου να διαφυλάξουν την όποια συναλλαγή τους, να απευθυνθούν σε ένα πιστοποιημένο εκτιμητή που θα τους βοηθήσει να προσδιορίσουν σωστά με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου, με βάση την αγορά που επικρατεί την παρούσα χρονική συνθήκη, αλλά ακόμα και με μια συντηρητική, όχι πρόβλεψη, αλλά μια διορετικότητα που λόγω του αντικειμένου του μπορεί να έχει ένας εκτιμητής, στο τι μέλη γενέστε. Στο κοντινό μέλλον μιλάω πάντα, έτσι δεν είμαστε μάντης, αλλά έχουμε μια ικανότητα, ιδιότητα, με την ιδιότητά μας να μπορούμε να προβλέπουμε και λίγο πώς θα κινηθεί ένα και πώς κοστολογούνται οι υπηρεσίες σας. Ξέρετε, συγγνώμη που διακόπτω, Βαγγέλη, απλά ξέρετε, έχω λιγάκι ένα θέμα εδώ. Καλά κάνουμε και μιλάμε για πιστοποιημένους εκτιμητές. Γιατί, για παράδειγμα, πηγαίνεις σε έναν μεσίτη και του λες: θέλω να πουλήσω το σπίτι μου. Έρχεται λοιπόν ο μεσίτης, το βλέπει και το εκτιμά. Απ' την άλλη, λέει μια τιμή η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Για να μπορέσει και εκείνος να πουλήσει το σπίτι αυτό γρηγορότερα, να πάρει την προμήθεια του, καταλάβατε. Ακριβώς γι' αυτό το συζητάω, ακριβώς γι' αυτό το λέω. Επειδή έχω εμπειρία. Να απευθυνθεί κάποιος σε πιστοποιημένο εκτιμητή. Σωστά. Γιατί ο πιστοποιημένος εκτιμητής, θα μου επιτραπεί να πω, παρόλο που έχω και την ιδιότητα του μεσίτη, έρχεται και στέκεται ουδέτερος. Ναι. Καταλάβατε, δεν έχει κάποιο λόγο ούτε να υπερτιμήσει ούτε να υποτιμήσει. Ναι, γιατί υπάρχει ασυμβίβαστο, δηλαδή εκεί που θα κληθείτε να εργαστείτε ως εκτιμήτρια ακινήτου, υπάρχει ασυμβίβαστο του να πάτε να εργαστείτε για αυτό το ακίνητο και ως μεσήτρια. Λοιπόν, εγώ προσωπικά όταν κάνω εκτίμηση ένα ακίνητο, δεν αναλαμβάνω παράλληλα, στο ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον. Και αυτό είναι το σωστό, αν θέλετε. Δεν αναλαμβάνω και την πρόθεσή του σαν πώληση, με την έννοια του μεσίτη να πάρω μεσητική αμοιβή κλπ. Δεν το κάνω. Είναι το ηθικό του πράγματος. Σωστό, ακούγεται. Ακριβώς. Όπως και ως μεσήτρια, όταν θα έρθει κάποιος στο γραφείο μου. Αυτό προβλέπεται δια νόμου όμως ή ένα. Αυτό προβλέπεται δια νόμου ή εναπόκειται στην ηθική του κάθε εκτιμητή αυτό και μεσήτη. Είναι θέμα τώρα ηθικής διοντολογίας και πώς ο καθένας ερμηνεύει κάποια πράγματα. Δηλαδή, και σαν μεσήτρια, αν έρθει κάποιος στο γραφείο μου και μου πει: θέλω να πουλήσω αυτό το διαμέρισμα, πόσο πιστεύετε ότι θα πιάσω? Θα του πω ένα νούμερο,
Εδώ, επειδή έχω και την ιδιότητα του εκτιμητή, η αλήθεια είναι θα ενεργήσω ως εκτιμήτρια περισσότερο παρά ως εκτιμήτρια. Καταλάβετε τι εννοώ. Θα τον παραπέμψετε να πάρει μια επαγγελματική γνώμη από έναν συνάδελφο εκτιμητή. Θα τον παραπέμψω να πάει σε ένα συνάδελφο εκτιμητή ακριβώς και να πάρει μια γνώμη ενός τρίτου ουδέτερου εκτιμητή που δεν σχετίζεται με την δική μου, ας πούμε, ιδιότητα. Στόχος και φιλοδοξία μου είναι να του πουλήσω το ακίνητο, να λάβει την άποψη ενός άλλου εκτιμητή. Και ποια είναι η αμοιβή του εκτιμητή, γιατί ξέρω τώρα όλα παίζουν ρόλο, επειδή ακριβώς είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και στενά. Ένας εκτιμητής που θα έρθει μόνο για να εκτιμήσει και όχι να αναλάβει την πώληση. Ναι. Ποια θα είναι η αμοιβή του περίπου? Αναλόγως με το ακίνητο που πρόκειται να εκτιμηθεί. Ναι. Δηλαδή, έχει σχέση με τα τετραγωνικά. Άλλη είναι η τιμή για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικά εντός της πόλης. Άλλη είναι η τιμή για ένα. Για μία μονοκατοικία 300 τετραγωνικά, παραδείγματος χάρη, κατηγορία βίλα. Άλλη είναι η τιμή για ένα κατάστημα, άλλο για ένα γραφείο, άλλο για ένα εργοστάσιο. Ναι. Γιατί ο εκτιμητής δεν εκτιμά μόνο διαμερίσματα. Εκτιμήσουν και ξενοδοχεία, εργοστάσια, καταστήματα, μεγάλες εκτάσεις. Δηλαδή και πιο σύνθετα αντικείμενα. Προφανώς το τιμολόγιο ποικίλει ανάλογα με το είδος του ακινήτου και τη δυσκολία του. Ναι, προσπαθούμε να καταλάβουμε πόσο. Γιατί είπατε, ας πούμε, για τον αγοραστή ότι είναι απαραίτητο. Αλλά φανταστείτε, άντε ο πολιτής, το καταλαβαίνω. Ο πολιτής έχει ένα ακίνητο να πουλήσει, θα φωνάξει μια φορά τον εκτιμητή και θα πάρει μια εκτίμηση για το ακίνητο που θέλει να πουλήσει. Ο αγοραστής, εγώ που ως αγοραστής μπορεί να δω 30 ίδια ακίνητα. Ναι. Θα χρεωθώ 30 φορές, θα έχω μαζί μου έναν εκτιμητή να μου εκτιμήσει κάθε φορά τα 30 ακίνητα αυτά που θα πάω να κοιτάξω μέχρι να καταλήξω ποιο θα αγοράσω. Θα μου βγει 20 ευρώ. Θα πληρώσω ένα ακίνητο. Λέει ο άλλος, θα πληρώσω ένα ακίνητο μόνο από τις εκτιμήσεις. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Σίγουρα δεν είναι έτσι με βάση τα τιμολόγια. Γι' αυτό το ρωτάω. Αλλά και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρότεινα να βγει κάποιος και να δει 30 διαμερίσματα και μετά να καταλήξει να κάνει εκτιμήσεις και στα 30. Συνήθως όταν ξεκινάει κάποιος να δει ένα ακίνητο για αγορά, έστω ότι κάποιος ψάχνει ένα διαμέρισμα 100 μέτρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, θα το κάνει πιο συγκεκριμένο σε σχέση με την περιοχή που κοιτάζει και αφού δει 3, 4, 5 διαμερίσματα το πολύ και κάπου και μόνος του κατασταλάζει τι του αρέσει περισσότερο και τι τον καλύπτει περισσότερο. Θα καλέσει τον εκτιμητή εκεί που θα πάρει διαπραγματευτεί σοβαρά, λέτε τώρα. Ακριβώς. Yeah. Όταν θα φτάσει, δηλαδή, αν είναι να βγεις να κοιτάξεις 30 διαμερίσματα και να κάνεις 30 εκτιμήσεις, δεν έχει συμβεί ποτέ και δεν το προτείνω κιόλας. Μπράβο. Αλλά όταν φτάσουμε να πούμε ότι καταλήγουμε και είμαστε ανάμεσα σε 2, 3, 4 διαμερίσματα, για παράδειγμα, που μας άρεσαν, που μας ταιριάζουν, που είναι όπως θα θέλουμε. Γκρόσο μόντο, τότε μπορούμε να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό και να μας πει την δική του επιστημονική άποψη. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το κόστος, θα σας πω επίσης το εξής. Δεν είναι τόσο υψηλό, να μην τρομάζει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνεις εκτίμηση ένα μικρό απλό διαμερισματάκι και από 150 ευρώ. Δεν είναι τραγικό το νούμερο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ οικονομικό. Και θα πρέπει κάποιος να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη ότι το ακίνητο. Είναι το ακριβότερο προϊόν συναλλαγής που θα κάνει κάποιος στη ζωή του, ας πούμε. Ναι. Είναι το ακριβότερο προϊόν συναλλαγής. Δεν είναι ούτε αγοράζω ένα ακριβό ρούχο, ένα ακριβό αυτοκίνητο, ένα ακριβό κόσμημα. Είναι ό,τι πιο ακριβό προϊόν συναλλαγής θα κάνει ο πολίτης. Που σημαίνει ότι όταν βάζουμε τους σκόπους μιας ζωής, μπαίνουμε σε διαδικασία δανεισμού για να πάρουμε κάποιον χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων ένα προϊόν που λέγεται ακίνητο, το να συζητάς για το να κάνεις οικονομία από το κόστος μιας εκτίμησης που μπορεί να είναι 150, 200, 300 ευρώ. Ναι. Δηλαδή δεν μιλάμε για νούμερα. Πώς να το πω, δεν μιλάμε για χιλιάρικα. Μάλιστα, ναι. Σωστό, σωστό. Αντιληπτό. Ωραία, όχι, μας δώσατε μια τάξη μεγέθους για να καταλάβει ο κόσμος, ας πούμε. Ναι, δηλαδή για μένα είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να σκεφτεί ο πολίτης, να πει κάτσε να ρωτήσω τον ειδικό, τον εκτιμητή. Αξίζει, πόσο αξίζει, τι κάνω. Για μένα είναι αδιανόητο να μπαίνει σε μια διαδικασία τέτοια συναλλαγή και να μην έχει τον δικό σου σύμβουλο. Σωστό. Που θα σε προφυλάξει από κακοτοπιές, που θα σε οδηγήσει, θα σου ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα στο μυαλό σου για να μπορέσει να πάρει σωστή απόφαση. Μάλιστα. Γιατί μιλάμε για επένδυση ζωής. Το ακίνητο είναι ό,τι πιο ακριβό θα κάνει συναλλαγή ο πολίτης. Συζητάμε, πολλές φορές ακούω λένε πάω στο σούπερ μάρκετ, έχει προσφορά το χι προϊόν, θα κερδίσω 20-30%. Ή στις εκτόσεις θα πάρω ένα παντελόνι 20-30% πιο κάτω. Και συζητάμε για νούμερα. 5, 10, 20 ευρώ το πολύ. Ναι, έτσι.
Όταν πάμε λοιπόν και επενδύουμε σε ένα κίνητο και δίνουμε κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Εκατοντάδες χιλιάδες, καμιά φορά ανάλογα τι ακίνητο αγοράζουμε. Είναι δυνατόν να μην θέλουμε να έχουμε έναν άνθρωπο από δίπλα να μας προφυλάξει και ας κοστίσει και κάποια ευρώ. Αλλά αναλογικά με το ποσό που θα πληρώσουμε και αναλογικά με το τι μπορεί να μας προφυλάξει, για μένα είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να συζητιέται. Πώς να το πω. Σας ευχαριστώ κυρία πάρα Κόγκου, πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα φώτα σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.